Δεν το χωράει ανθρώπινο νου αυτό που συνέβη στη Σύνδο. Την ανήλικη ανηψιά του βίαζε ένας 59χρονος, ο οποίος κατέγραφε τις αρρωστημένες πράξεις του σε βίντεο. Το ανήλικο κοριτσάκι, όταν το βίαζε ο 59χρονο, ήταν 8, ενώ σήμερα είναι 11 ετών. Ο άνδρας συνελήφθη χθε στο χώρο εργασία του στην περιοχή τη Σύνδου. Όταν οι αστυνομικοί του ζήτησαν να ελέγξουν τον υπολογιστή του, εκείνο αρνήθηκε. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 59χρονο κατέγραφε με κρυφέ κάμερε που είχε στο ρολόι του και το στυλό του, ακόμα και του συναδέλφου του. Ο συλληφθή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη. Ληστεία υπό την απειλή όπλου σε βεντζινάδικο στην περιοχή του κάστρου. Δύο άτομα έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμή χρηματικό ποσό από το βενζινάδικο καθώς και το τσαντάκι υπαλλήλου και στη συνέχεια διέφυγαν με τα πόδια. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Στην εξιχνίαση κλοπής ιερών και μιλίων από ιερών ναό στην περιοχή τη Τούμπας προχώρησαν αστυνομικοί. Ταυτοποιήθηκε ως δραστη 43 43χρονος Έλληνας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής. Επίσης, για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 42χρονης και 64χρονου για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Ειδικότερα, όπω προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 43χρονο εισήλθε στο ναό και αφαίρεσε από το σκευοφυλάκιο ασημένιε λαβίδε επί Σταυρό Αγία Τραπέζη και Αστερίσκο. Στη σύλληψη διεθνώ διοκόμενου προσώπου προχώρησαν στην περιοχή τη Νεάπολη οι αστυνομικοί. Πρόκειται για 47χρονο Έλληνα, σε βάρο του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη από τι βελγικέ αρχέ για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη διακίνηση ψυχοτρόπων φαρμάκων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πράξει οι οποίε έλαβαν χώρα το 2020 στο Βέλγιο. Τροχαίο ατύχημα με γιο ταχύ πάνω στην αερογέφυρα στον κόμβο κλειδιού. Το αυτοκίνητο που επέβαιναν τρία άτομα, άντρα οδηγό και δύο γυναίκε, εξετράπη τη πορεία του και αναποδογύρισε, προσκρούοντα τι μπάρε ασφαλεία τη οδού. Αποτέλεσμα ήταν ο ελαφρύ τραυματισμό των τριών επιβενόντων που οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο Βέρεια με ασθενοφόρο. Επιλήφθηκαν η τροχέα Βέρεια και η πυροσβεστική Αλεξάνδρεια με ένα όχημα.